Ένας 43χρονος Τριγαλινός που δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού φέρεται ως εγκέφαλος του κυκλώματος αρχαιοκαπήλων που προμήθευε με κλεμμένες εικόνες από μοναστήρια της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και του Πηλίου, γκαλερί του Λονδίνου και του Άμστερνταμ. Πρόκειται για μια υπόθεση που χρονολογείται εδώ και 3 χρόνια, από το φθινόπωρο του 2011, όπου σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Έθνος, η Scotland Yard έχει συντάξει έκθεση 150 σελίδων για το θέμα και κατονομάζει ως εγκέφαλο του κυκλώματος των αρχαιοκαπήλων τον 43χρονο Δέλτα Δέλτα, που είναι τα αρχικά του ονόματός του, από τα Τρίκαλα. Ο 43χρονος δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού. Η έκθεση αναμένεται να παραδοθεί το προσεχές διάστημα στις ελληνικές αρχές και περιέχει σημαντικά στοιχεία για τη δράση του μεγάλου κυκλώματος που έφτασε να πουλά εικόνες και θρησκευτικούς θησαυρούς σε όλη την Ευρώπη.